Σήμερα επιστρέφουμε πίσω στο racing mini setup μου που έχω κάνει αρκετά βιντεάκια με το stand, με το τιμόνι, με τα mods για την Logitech G923. Γενικά με όλο το setup, πώς ζω και πώς τρέχω και πού φυλάγεται, που είναι πολύ ωραίο. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο που θα το βαθμίσουμε άλλο λίγο, που θα μας δώσει και λίγο περισσότερο immersion στα racing games και όχι μόνο. Και αυτό το πράγμα λέγεται Butt Kicker Gamer 2. Leave the game, feel the action. Και είναι στην κυριολεξία το όνομα Butt Kicker. Αυτό εννοεί. Σου κλωτσάει τον κόλο στην κυριολεξία. Αυτό γίνεται. Στο κουτί έχουμε Quick Start Guide. Ουσιαστικά έχουμε το Butt Kicker το ίδιο όπως βλέπεις εδώ. Amplifier που ουσιαστικά αυτό είναι ένα subwoofer που δεν βγάζει ήχο, αλλά σου κουνάει την καρέκλα. Σε περίπτωση θέλεις να φορείς ακουστικά ή θέλεις να μειώθεις το αμάξι σου όταν κάνει έλεγχο, βοηθάει αυτό. Θα δούμε στην πορεία. Το βάζεις έτσι πάνω στην καρέκλα. Αν έχεις racing sim setup με άλλο είδους καρέκλα, μπορεί να μπει και πάνω σε αυτό. Θα έχει όλα. Μέχρι και με Nintendo Switch ενώνεται αυτόν θες. Στο κουτί πάλι ακριβώς τα ίδια πράγματα, σου δείχνει πώς να το ενώσεις, σου δείχνει πράγματα που έχει μέσα. Και όλα να τα βγάλουμε όλα, αναποδογυρώνοντας το κουτί. Πιο εύκολος τρόπος. Και μέσα έχουμε δύο κουτάκια όπως βλέπεις. Θα έχει link στην περιγραφή από πού μπορείτε να τσιμπήσετε στην Ευρώπη, για να μην το φέρετε από Αγγλία, από Αμερική κατά λάθος και ξέρω εγώ να πληρώνετε τελωνία. Έχουμε και άλλο manual που σου δείχνει τι να χρησιμοποιήσεις. High cut off frequency, high on, clip, volume up down, που ουσιαστικά ρυθμίζει πόσο δυνατά σου κλωτσάει. Σου προτείνει για τι πράγματα να βάζεις, τι για games, τι settings να έχεις on, για racing τι να έχεις on, για ταινίες τι να έχεις on. Έχουμε control σε περίπτωση αν δεν θες να πας κάπου να πατάς το κουμπί. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία πακεταρισμένα. Έχουμε το power cable, το ευρωπαϊκό, και το amplifier που φτιάχτηκε συγκεκριμένα για αυτό, για αυτή την συσκευή. Σε έχουμε power, switch, live line level input output, class 2 wiring, speakers level output. Θα δούμε όλα στην πορεία πώς συνόνται. Είναι πάρα πολύ εύκολο το setup του. Έχουμε frequency επιλογή, high on off, clipping αν έχεις λίγο πολύ. Έχουμε power, low filter cut off και volume. Και εδώ θα νομίζεις το control. Και εδώ θα έχουμε το ίδιο το Butt Kicker, αλλά πρωτό αυτό έχουμε καλώδια, RCA cables από jack, extension για RCA, velcros, το ίδιο το Butt Kicker, παιδιά, αυτό ουσιαστικά είναι το subwoofer που τρέμει χωρίς ήχο, που βγάζει ήχο όταν χτυπάει δεξιά αριστερά, και αυτό έχει αυτό το mounting και εδώ ξεβεδώσει τα νύχια, και ουσιαστικά εδώ μπαίνει η σωλήνα της καρέκλας, ή αν έχεις racing sim setup ξέρω εγώ μπορεί να είναι σε άλλη σωλήνα από κάτω. Είναι σχετικά ελαφρύ, μπορώ να πω, περίμενα να είναι αρκετά βαρύ, και δεν έχουμε τίποτε άλλο. Τίκο, να σου πω να προσέχεις το κουτάκι, μ' αρέσει να κρατάω τίποτε, κοιμήσου. So, τι θα κάνεις τώρα? Θα κατεβάσεις το πλαστικό της καρέκλας σου τελείως κάτω, ή αν έχεις κάπου αλλού που μπορείς να το κάνεις mount, εγώ προσωπικά δεν έχω, και εγώ θα το σφίξω εδώ διότι δεν πάει κάπου αλλού, δεν μπορώ να το ρίξω, δεν κουνιέται πουθενά. Έχεις αυτό το καλώδιο που να το προσέχεις. Εμένα η καρέκλα μου δεν κουνιέται γιατί έχει ακουμπήσει πάνω στο stand και όλα είναι ένα κομμάτι. Όπως είπα, έχω κάνει και άλλα first person videos που τα λατρεύω αυτά, τα unboxing και οτιδήποτε άλλο βίντεο, και σας αρέσει, so πατσακάστε το like για και άλλα τέτοια βιντεάκια, βοηθάει πάρα πολύ, ευχαριστώ. Το πιο πιθανόν εγώ μετά από αυτό το βίντεο, μόλις σας δείξω πώς λειτουργεί και το δοκιμάσω, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει, περίμενα πολύ καιρό να έρθει να ανοίξει, να το δοκιμάσω μαζί, να δούμε την εμπειρία. Θα τα σετάρω όλα τα καλώδια, θα τα κάνω όπως μου αρέσει, να το κάνω να μην το βγάζω από εδώ κάθε φορά. Θα μείνει εκεί για πάντα, είτε ακούω μουσική, είτε βλέπω ταινίες, όποτε θέλω να λειτουργεί, να το αυτένω το ζήνω, γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι πολύ με τα καλώδια και να είναι όλα συγγυρισμένα. Φαίνεται και κάπως cool, να είμαι ειλικρινής, κάτω από την καρέκλα εδώ. Θα το ενώσω πρώτα σε ρεύμα. Αυτό μπαίνει εδώ τώρα. Έχει συν πλην. Δεν νομίζω να έχει σχέση πώς μπαίνει. Ελπίζω να μην έχει σχέση, αλλιώς. So, μπαίνει έτσι εδώ. Και αυτό το end που είναι απασπόμενο, που βολεύει άπειρα, μπαίνει εδώ. Σε δικιά μου περίπτωση, εγώ θα χρειαστώ αυτό και αυτό. Και τι θα γίνει? Αυτό θα μπει μέσα στο PC,
ως ακουστικό, θα σπλιτάρει αυτό το audio, γιατί δουλεύει κυρίως με τον ήχο το πώς σου στέλνει το σήμα. Το ένα θα μπει έτσι εδώ και τα άλλα κόκκινο και μαύρο, κόκκινο, όχι από ό,τι φαίνεται, σε άσπρο. Σε περίπτωση αν έχεις USB ακουστικά, σου παρέχει τα settings εδώ και το δουλεύεις με voice meter banana. Σε περίπτωση του sim racing είναι πολύ πιο εύκολη η φάση, καθώς με τα sim racing games μπορείς να έχεις άλλο πρόγραμμα που λέγεται sim hub, που θα σας δείξω, που στέλνει μόνο data του αμαξιού. Δηλαδή αν σου μιλάει κάποιος στο chat και το έχεις μέσω του audio, θα σου κλωτσάει την καρέκλα. Ενώ μέσω των racing sim hub ή στο iRacing έχει δική του επιλογή, τότε απλά στέλνει raw data του αμαξιού, τίποτα άλλο. Εγώ θα το βάλω εδώ για τώρα, για να φαίνεται κιόλας τι κάνω. Για πρώτο παράδειγμα, δεν θα χρειαστώ εγώ αυτό, απλά θα μπει κατευθείαν σε front jack IO του PC ή από πίσω αυτό εδώ, μόνο του. So είμαι στο iRacing. Τι κάνουμε τώρα, αφαίνουμε πρώτα και πρώτα το ρεύμα. Έχει και switch από πίσω, ε. Οπ, δεν ξέρω τώρα τι κάνει. Ω, oh. So, έχουμε πράσινο, σημαίνει δουλεύει. Τώρα, επειδή παίζουμε game, μας λέει εδώ games, low cutoff switch off. So, το βάζω off. Μετά μας λέει high cutoff switch on. Είναι on. Και μας λέει να το έχουμε στα 80 Hz περίπου. So, το βάζω εκεί. Το iRacing, επειδή το υποστηρίζει αυτό από μόνο του, χωρίς κάποιο έξτρα πρόγραμμα, είναι αυτό εδώ το LFE. So, το πατάμε enable, βάζουμε στο jack που το έχω βάλει και έχει και αυτόματα settings εδώ δικά του που μπορείς να παίξεις άμα να αλλάζεις gear, να τρέμει, unlimited, rumble, wheel slip, impact. Εάν βάζω το impact στο full, παίζει άμα με τρακάρουν να γίνεται κάτι. Δεν ξέρω. Ω, oh, το άκουσα. Ω! 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 Όταν πατάω... Ω! Πατάω και έρχεται, το νιώθω! So, ναι, αναλόγως με τα settings εδώ και εδώ θα κάνει το vibration. Τώρα, τι γίνεται σε περίπτωση αν δεν έχει αυτή την υπολογή αυτό το game, σαν το Dirt Rally 2 που μας αρέσει όλους. So, θα διαλέξουμε το Dirt Rally, θα το ξεκινήσει αυτόματο μόνο το από SimHub και όπως είδες έχει και μέχρι και Formula 2021 υπάρχει εδώ. Shaked Bus Shaker, φαντάζομαι είναι αυτό που έχω εδώ εγώ, που αν το κάνω με configure, θέλω να το κάνει output σε αυτό το σημείο εδώ. So, αν πατήσουμε, έχουμε... Πρέπει να το διαλέξουμε από, νομίζω, το default. Το default ήταν corners. Εμείς έχουμε μόνο ένα, so θα έχουμε μόνο. Και να πατήσουμε ένα test. Ω! Oh! Και ξέρεις τι, θα βάλουμε acceleration g-force. Θα βάλουμε engine vibrations. Θα βάλουμε gear grinding, gear shift, jump landing, γιατί θα παίξουμε dirt rally. Literal g-force, δεν ξέρω τι είναι. Missed gears, θα βάλουμε γιατί όχι. Road impacts, ακόμη καλύτερο. Και όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις customize σε απίστευτο επίπεδο. So, αν κάνουμε το gear shift enable, μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα test. Είναι λίγο πολύ δυνατό. Ας πούμε, θα το κατέβαζα λίγο στο ένα 40 όταν αλλάζει η ταχύτητα. Δεν θέλω να με σκοτώνει όποτε αλλάζω η ταχύτητα. So, σε περίπτωση αν θα είναι, ας πούμε, πολύ δυνατά αυτή η στιγμή, που πιθανόν θα είναι γιατί δεν έχω παίξει καθόλου με τα settings, μπορώ πάρα πολύ εύκολο να χαμηλώσω από εδώ ή να το κλείσω τελείως, ξέρω εγώ, αν γίνει κάτι πολύ απρόβλεπτο, πολύ δυνατό σούσμα. Για να το δούμε τώρα σε action, πιθανόν να είναι πάρα πολύ δυνατά. Και είναι όντως πάρα πολύ δυνατά αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι όλα με... Πρέπει να τα configure, τα settings κλπ κλπ. Αλλά ταυτόχρονα μπορώ απλά να το χαμηλώσω αυτό. Μου δείχνει κιόλας εδώ κόκκινο φωτάκι ότι κάνει clipping. Τώρα που χαμήλωσα λίγο τον ήχο, είναι λίγο πιο chill. Αλλά και πάλι είναι ότι θέλεις αρκετές ρυθμίσεις. Και αυτό λειτουργεί και σε... Το μια θα το impact. Και αυτό θα λειτουργεί το ίδιο σκεπτικό και στην φόρμουλα και στο Euro Truck Simulator, αν θες να νιώθεις, ξέρω εγώ, το βάρος που κουβαλάς πίσω σου. Η άλλη περίπτωση χρήσης είναι
Παίρνεις τα ακουστικά σου με το jack, βάζεις το jack στο splitter το οποίο το έχεις βάλει είτε μπροστά στο PC είτε πίσω από PC, εγώ το έχω στο μικρόφωνο, είτε μπορεί να έχεις και η οθόνη είτε στο keyboard. Φοράς τα ακουστικά σου και παίρνεις Call of Duty νιώθοντας τα πάντα στο κολάρι. Ρίχνω Semtech, θα γίνει εκεί έκρηξη. Θα πεθάνω, ακούστηκα όλα αυτά. Νομίζω ακούγεται κιόλας που τρέμει. Θεωρητικά θέλει λίγο χαμήλωμα, αλλά για σκοπούς του show. Πω, εδώ πέρα ό,τι ακούγεται στο PC αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στο Batkicker ή μπορείς να βλέπεις την αγαπημένη σου ταινία με ακουστικά και να σου κονάει κολαράκι για εκεί, να έχεις την αδύστηση κρίξης και το action των Fast and Furious που θα ταξιδέψουν σύντομα στο φεγγάρι, ή να ακούς μουσικούλα και να θέλεις το hard bass in your ass. Εγώ το πιο πιθανόν αυτή τη συσκευή θα τη χρησιμοποιώ μόνο για racing games. Έχω bass εκεί για μουσικές και ταινίες, φορώ ακουστικά με bass. Αυτό θα το έχω συγκεκριμένα για racing games, simulator flighting games και όλα αυτά. Εκεί είναι καλή η χρήση του. Επίσης ναι, ακούγεται αρκετά, είναι αρκετά δυνατά, σας λέω, είναι το θέμα ρυθμίσεων, πρέπει να το ρυθμίσεις. Να ακούγεται ok, να μην ακουτρέμει όλο το σπίτι και μην έρθουν οι γονείς να σε πλακώσουν στο ξύλο ώρα 12 τη νύχτα.